Τα θαλάσσια απορρίμματα αποτελούν ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό πρόβλημα που πλήττει όλες τις θάλασσες και τους ωκεανούς. Ήδη η διεθνής επιστημονική κοινότητα εργάζεται για τη δημιουργία τεχνολογικών συστημάτων ανίχνευσης της θέσης και της ποσότητας των θαλάσσιων πλαστικών απορριμμάτων. Για να συμβάλλει σε αυτή την έρευνα, το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου πραγματοποίησε στη Μυτιλίνη ένα πρωτοπόρο πείραμα. Οι φοιτητές του τμήματος μάζεψαν τα πιο κοινά απορρίμματα που βρίσκονται στο θαλάσσιο περιβάλλον του Αιγαίου, μπουκάλια νερού, πλαστικές σακούλες και αλλιευτικά δίχτυα, δημιούργησαν τρεις μεγάλους πλωτούς στόχους που έβαλαν στη θάλασσα και χρησιμοποιώντας τους ευρωπαϊκούς δορυφόρους θα δημιουργήσουν έναν αλγόριθμο για να εντοπίζονται τα πλαστικά από τη θάλασσα. Στόχος μας είναι να μπορέσουμε να εντοπίσουμε πλαστικά στις επιφάνειες της θάλασσας με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι να φτιάξουμε τρεις τεχνητούς πλωτούς στόχους, όπου θα τους χαρτογραφήσουμε με τη χρήση των drones, των μη εκοδομένων αέριων συστημάτων, σε συγκεκριμένα μήκη κύματος τα οποία έχουν και οι δορυφόροι, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα αλγόριθμο, ο οποίος αυτόματα θα εντοπίζει συγκεντρωμένα πλαστικά στο θαλάσσιο περιβάλλον, στην επιφάνεια της θάλασσας. Για πολλές μέρες, μέσα και έξω από τη θάλασσα, η ομάδα θαλάσσιας τηλεπισκόπησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου εργάστηκε για να συγκεντρώσει τα πλαστικά απορρίμματα, να δημιουργήσει τους πλωτούς στόχους, να καταγράψει τα δεδομένα. Είμαι υπεύθυνος για το στόχο των μπουκαλιών, ο οποίος ήταν ένας δύσκολος στόχος να επιτευχθεί, γιατί αποτελούταν από 3.600 μπουκάλια. Όλο αυτό έγινε με σκοπό την προστασία των θαλασσών, γιατί υπάρχουν πολλά μπουκάλια πλέον στη θάλασσα και είναι καλό να αποφευχθεί αυτό το γεγονός. Είμαι ο υπεύθυνος του πλαισίου των δίχτυων. Για τα δίχτυα χρησιμοποιήθηκαν περίπου 200 τετραγωνικά δίχτυ. Τα πήραμε από αλλιείς και ψαράδες της Μυτιλίνης. Το κάναμε αυτό ώστε να δούμε σε περίπτωση που υπάρχουν και δίχτυα μέσα στη θάλασσα. Και ουσιαστικά θέλουμε να αναπτύξουμε έναν αλγόριθμο ο οποίος αυτόματα να εντοπίζει πλαστικά στο Αιγαίο, έτσι ώστε να ληφθούν διάφορα διαχειριστικά μέτρα. Ένα μεγάλο εγχείρημα το οποίο ελπίζουμε να πετύχει. Ήταν μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία και δύσκολη. Και τώρα που έγινε αυτό το πρώτο κομμάτι, πρέπει να γίνουν υπολογισμοί και η ανάλυση αυτών των εικόνων, ώστε να έχουμε ένα ευχάριστο, ελπίζουμε, αποτέλεσμα. Κάτω δυστυχώς η κατάσταση δεν είναι τόσο καλή. Είναι γεμάτο με σκουπίδια αυτό το πανέμορφο περιβάλλον. Και ελπίζουμε ότι με κάθε κίνηση και κάθε προσπάθεια θα το κάνουμε λίγο καλύτερα. Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν από τους δορυφόρους θα συγκριθούν με το υλικό που κατέγραψαν τα drone πάνω από τα απορρίμματα στόχους. Όλοι αυτοί οι αισθητήρες ουσιαστικά θα πετάξουν έτσι ώστε να πάρουν δεδομένα τα οποία θα τα συνδέσουμε με τα δορυφορικά δεδομένα για να μπορέσουμε να δούμε εάν μπορούμε να δούμε τα πλαστικά στην ανάλυση και με τον τρόπο τον οποίο θέλουμε. Η επεξεργασία μέσω αλγορίθμων των δορυφορικών δεδομένων και των αεροφωτογραφιών από τα drone θα επιτρέψει τη σύγκριση των δύο διαφορετικών τρόπων απεικόνησης, αναδεικνύοντας τη χρησιμότητα της τεχνολογίας για τον εντοπισμό από απόσταση πλαστικών στη θάλασσα. Σημαντική παράμετρος ότι αυτό το εγχείρημα πραγματοποιείται σε παγκόσμια πρώτη από ένα περιφερειακό μεν, πρωτοπόρο όμως και με συνεχή ανωδική πορεία Πανεπιστήμιο του Αιγαίου.